Πολλά αλλάζουν στην ενέργεια. Η φετινή ΔΕΘ, άλλωστε, στην οποία βρισκόμαστε τώρα, είναι σε μεγάλο βαθμό αφιερωμένη στο πώς η πράσινη οικονομία, μέρος της οποίας είναι και η πράσινη ενέργεια, θα οθήσει την ανάπτυξη της χώρας μπροστά και θα αξιοποιήσει στο μέγιστο το ανθρώπινο κεφάλαιό μας με νέες θέσεις εργασίας προστιθέμενης αξίας, όπως και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πώς επηρεάζεται ο καταναλωτής της ενέργειας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, από την πράσινη ενέργεια, νομίζω ότι όλοι μας το καταλαβαίνουμε αυτόν τον καιρό παραπάνω από ποτέ. Η κλιματική κρίση είναι η πιο μεγάλη απειλή που πρέπει να αντιστρέψουμε πολύ άμεσα και σε αυτή την κατεύθυνση η ΔΕΗ έχει ένα σοβαρό επενδυτικό πλάνο. Ως το 2023 δεσμευόμαστε να φτάσουμε στο 20% συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα. Η δεύτερη μεγάλη ανάγκη είναι η απεξάρτησή μας από πηγές ενέργειας που δεν ελέγχουμε και η σταδιακή μετάβασή μας σε ανανεώσιμες πηγές, σε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, που μας επιτρέπουν αυξημένη εθνική ενεργειακή αυτονομία. Αυτό θα μας επιτρέψει και να ορθολογήσουμε και το κόστος. Για να έρθω στο επόμενο θέμα, που είναι το νέο μοντέλο του καταναλωτή, ο λεγόμενος prosumer, producer και consumer, ή αλλιώς αυτοπαραγωγός. Ο καταναλωτής καλείται να συμμετάσχει στον ενεργειακό μετασχηματισμό, παράγοντας ενέργεια με τα δικά του μέσα, κυρίως με φωτοβολταϊκά πάνελς στο σπίτι, στην οροφή. Ο καταναλωτής παράγει, αποθηκεύει όταν μπορεί, στην μπαταρία είτε του ηλεκτρικού του αυτοκινήτου είτε του σπιτιού του και διαθέτει ακόμα και σε πραγματικό χρόνο την ενέργεια που του περισσεύει πίσω στο δίκτυο. Αυτό είναι ένα συμμετοχικό μοντέλο που ήδη δοκιμάζεται σε χώρες προηγμένες στην ενέργεια και πραγματικά είναι θαυμαστό πώς αυτά τα λεγόμενα έξυπνα δίκτυα, που συχνά είναι τοπικά, αλλάζουν τη σχέση μας με την ενέργεια. Γι' αυτό στη ΔΕΗ έχουμε βάλει αυτό τον μεγάλο στόχο, να εκπαιδεύσουμε τους Έλληνες καταναλωτές στον εξηλεκτρισμό της ενέργειάς τους και στη δική τους ενεργή συμμετοχή. Το έχουμε κάνει ξανά στο παρελθόν. Όταν πριν 70 χρόνια μάθαμε όλοι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας τότε βέβαια, τα ωφέλη του ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά μας. Υπάρχουν φωτογραφίες στο ιστορικό μας αρχείο στη ΔΕΗ από επιδείξεις λειτουργίας σε νοικοκυρές, ηλεκτρικών ψυγείων, πλυντηρίων και άλλων συσκευών που πραγματικά άλλαξαν εντελώς την καθημερινότητά τους. Αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε και πάλι. Να ηγηθούμε, όπως οφείλουμε άλλωστε, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός και πάροχος ενέργειας στη χώρα, της αλλαγής κουλτούρας στην ενέργεια. Πώς θα το κάνουμε? Στις αρχές αυτού του χειμώνα, στα καταστήματά μας για αρχή, θα προσφέρουμε με κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία συμβουλές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για το πώς να εξοικονομήσουν ενέργεια και θα τους προσφέρουμε κατάλληλες υπηρεσίες και τη δυνατότητα αγοράς λύσεων όπως την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας, έξυπνους μετρητές και γενικά έξυπνες συσκευές, αλλά και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μαζί με την υπηρεσία μηδενισμού του λογαριασμού τους για τη συνεισφορά της ενέργειας που θα παράγουν οι ίδιοι. Και αυτά είναι μόνο η αρχή. Το μέλλον πρέπει να είναι βιώσιμο και καλύτερο για όλους. Και αυτή είναι η δέσμευσή μας στη ΔΕΗ.